έξω για κανέναν άλλον. Γιατί αυτή η φράση είναι διαχρονική? Γιατί έχει προτροπή, ρε παιδιά. Και θα σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, πότε υπόθηκε? Μετά από αποτέλεσμα. Όχι θα κάνω, θα γίνω καλός, θα μεγαλώσω, θα κέρδισα. Τι σημαίνει σπάς το φράγμα του δεν μπορώ? Εγώ δεν θυμάμαι να μίσησα κάποιον. Δέχτηκα τέτοιο bullying που δεν ξέρω ποιος θα τα άντεχε. Γιατί όταν έχεις κερδίσει έτσι όπως είναι, ναι, και ξαναμπαίνεις μετά από 1-2 μήνες όταν γυρίζεις από τη Βαρκελόνη στον αγωνιστικό χώρο και ξαφνικά λες, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί δεν μου μιλάτε? Τι έγινε? Μπορεί να ήταν σεβασμός, μπορεί να ήταν ζήλια, υγιές συναίσθημα, αλλά μπορεί να ήταν ένα 60% φθόνου. Έχεις ένα γιο? Έχω ένα γιο. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Έναν πρόλαβα. Τώρα είναι 19. Θα ήθελες να έχεις και ένα παιδιά? Αλλά δύο. Ναι. Αλλά η ματαιοδοξία πληρώνεται, γιατί είπαμε, η μαμά έλεγε όχι όταν θέλεις, όταν πρέπει. Πλήρωσε μια ματαιοδοξία. Ήταν λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Ήρθαν και οι αναθεματισμένοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα, mm-hmm, και λες τώρα εγώ να μην είμαι εκεί. Όχι ότι διεκδικούσα κάτι. Διεκδικούσα να ανάψω το βόμβα μέσα στο... στο ΆΚΑ. Εντάξει, το πήρα άλλος άνθρωπος. Καλός καμωμένος. Σας στεναχώρησε αυτό? Ναι, έκλαιγα που δεν είχα τη φλόγα και δεν είναι θέμα ζήλιας, είναι θέμα αξιοσύνης και προτεραιοτήτων. Γιατί μπορεί ο Κακλαμανάκης τώρα να πει καλά ρε Πατουλίδου, εγώ δεν ήμουν καλός. Βεβαίως μεγάλος αθλητής, ναι, αλλά όταν έδειξαν στα Μάτριξ τη Πατουλίδου που έτρεχε μέσα, ξαφνικά δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ήταν ένα στάδιο που έλεγε βούλα, βούλα. Πολλές γυναίκες παραδέχτηκαν ότι έζησαν σεξουαλική παρενόχληση και αθλήτριες. Α, μάτια, η μόδα συμβεί... της εποχής. Για μίλησε. Να σε πω τώρα, η απόλυτη σεξουαλική παρενόχληση ήταν του προπονητή όταν έπρεπε να σου τρίψει τον μπούτι, γιατί εκείνη την ώρα πονούσες. Ναι. Αν το έβλεπε κάποιος και αν γινόταν τώρα στην εποχή, σεξουαλική παρενόχληση. Mm-hmm. Προφανώς μπορεί να υπάρχει. Αλλά εκνευρίζομαι όταν μετά από 30 χρόνια θυμήθηκε τη σεξουαλική παρενόχληση. Αφού δεν το θυμήθηκες και δεν είχες τη δύναμη να το πεις τότε, γιατί μπορεί και να μην είχες τη δύναμη. Γιατί αν το έλεγες θα σε ισοπαίδωναν. Ναι. Το λες τώρα για να κερδίσεις τι, να προστατέψεις κάποια νέα παιδιά. Ενώ εσύ έζησες με έναν εφιάλτη 30 χρόνια, τότε ναι, αλλά αλλιώς τώρα είσαι πάρα πολύ εύκολη ηλία. Δεν γινόταν που δεν γινόταν το φλερτ. Ναι. Τώρα δεν θα τρομάει όλος να πει ότι ξέρεις είσαι πάρα πολύ όμορφος, είσαι πάρα πολύ όμορφη, γιατί δεν λες σεξουαλική παρενόχληση. Θα το κόψουμε τελείως. Με τη μύτη σου τι έχει γίνει, έχεις ακούσει τόσα πολλά. Την έχω καθαρίσει τώρα τελευταία. Ναι. Είναι από αυτές τις τρέλες που κάνεις, ναι, που εννοείται ότι δεν τις μετανιώνεις, αλλά που προφανώς δεν ήταν αναγκαίες. Mm. Αλλά μια χαρά. Την έφτιαξες όμως. Και το διάφραγμα και τη μύτη. Έχεις ακούσει ότι μοιάζει στο Μάικλ Τζάκσον. Mm. Πόσο γέλασες. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί την είδα αυτή τη φωτογραφία στο διαδίκτυο όπου έχουν τον Μάικλ Τζάκσον και δίπλα εμένα. Τώρα τι να πω, ότι δεν έχουν δίκιο, ήταν ίδιο. Απλά το πρόβλημα ήταν του συγχωρεμένου του Μάικλ Τζάκσον. Mm. Ο οποίος είπαμε, ήθελε να μοιάσει την Νταϊάννα Ρος, αλλά τελικά μοιάζει εμένα. Νομίζω και ο Γιώργος Λιάγκας το είχε πει αυτό. Ναι, ο Γιώργος Λιάγκας το είχε πει. Γιατί να σου πω όμως, άμα δεις τη φωτογραφία, ναι, πραγματικά είναι σαν να. Εγώ βέβαια δεν ήμουν τόσο μελαχρινό για να σπρίζω, αν και ήμουν πιο μελαχρινό μικρό. Mm-hmm. Μοιάζουμε σαν αδερφάκια. Άρα δεν τον κακίσεις τον Λιάγκα? Όχι ρε παιδιά τώρα, τι να κακίσεις. Μα αφού το βλέπω εγώ και γιούλουσα εγώ, θα κάτσω τι να πω. Your time is up, I'll tell you why.